Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Γιατί είναι γεγονός, Δύναμο, ότι άμα δεις μια τέτοια γυναίκα, ας πούμε, σε αποκριάτικο πάρτι τώρα, εντάξει, άσχετο με την εποχή, τι βλέπεις, να είναι ντυμένη κουζίνα. Δεν θα σκεφτείς κατευθείαν ότι είναι πραγματικά κορίτσι για σπίτι. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, αν δεις μια γυναίκα να είναι μεταμφιεσμένη σε κουζίνα, σίγουρα θα το. Θα πεις, ρε παιδί μου, ότι είναι γυναίκα τέτοιο. Το θέμα είναι πού θα βρεις τέτοια γυναίκα. Ναι, δεν πρόκειται βέβαια να δεις ποτέ ντυμένη κουζίνα γυναίκα. Πρώτον. Δεύτερον, αλλά σου κάνει κάτι. Δηλαδή, αλλιώς τώρα να δεις μια ντυμένη. Τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Φοβερή ερώτηση αυτό, τι κάνεις. Ε? Καλά. Εντάξει, η απάντηση είναι πάντα καλά. Αν απαντήσεις καλά, τι να πεις. Γιατί σε μια τέτοια ερώτηση, τι κάνεις. Λες καλά, τι που να εξηγείς τώρα. Υπάρχουν και πιο χαζές ερωτήσεις. Όπως ήρθες. Αφού με βλέπεις μπροστά, ρε φίλε, τι θα πει, δεν ήρθα, είναι δυνατόν. Εσύ Θανάση. Τι θα φτιάξεις σήμερα. Τι θα φτιάξεις σήμερα. Αυτή είναι η αγαπημένη ερώτηση. Ναι. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, εσύ την ακούς από μένα, την ακούς από τα παιδιά σου, την ακούς από τον άντρα σου, την ακούς. Από όλους όσους υπερτριγυρίζουν, ακούς την ίδια ερώτηση. Τι θα φτιάξεις να φάμε. Τραγικό κι αυτό, ε. Πω. Καλό. Τέλος πάντων. Καλό, καλό. Αυτό. Για μας καλό είναι. Σε σχέση με φαγητό είναι καλό. Για μας είναι σίγουρα καλό. Για σένα που ταλαιπωρείσαι, δεν ξέρω αν είναι καλό. Λόγου χάρη μια καρυδόπιτα. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Σήμερα θα κάνουμε μια ωραιότατη καρυδόπιτα, συνταγή της μαμάς μου, γιατί είναι μερικές συνταγές και είναι και μερικά γλυκίσματα παραδοσιακά. Που. Πώς τη δημιουργία να βάλεις, άντε να κόψεις την καρυδόπιτα στη μέση και να βάλεις μέσα, ξέρω εγώ, μια κρέμα, μια σαντιγκή, κάτι. Αλλά η καρυδόπιτα έτσι που φουσκώνει ωραία ωραία με το καρυδάκι, με το μοσχοκάριδο, με την κανέλα, αυτό είναι μαμά, αυτό είναι ελληνική παραδοσιακή έτσι, έτσι. Μαγειρική και, όπως λέει και, ένας και ποιητής, αυτό υπηρετούμε. Έτσι μπράβο, και όπως λέει και ένας ποιητής, δεν θυμάμαι. Τον ποιητή θυμάμαι, ή τι λέει. Δεν θυμάμαι, όχι θυμάμαι τι λέει, ναι. Δεν ξέρω αν είναι ποιητής. Το κλασικό είναι πάντα της μόδας. Και διαχρονικό. Πάμε να δούμε την κάρτα. Πάμε. Καρυδόπιτα. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 8 αυγά χωρισμένα, 200 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό ή τριμμένη φρυγανιά, 200 γραμμάρια ζάχαρη, ένα φλιτζάνι καρυδόψυχα χοντροκομμένη, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο σε σκόνη, μία πρέζα γαρίφαλο σε σκόνη, 10 γραμμάρια baking powder, 2 κουταλιές της σούπας κονιάκ. Για το σιρόπι θα χρειαστείτε 2 ποτήρια νερό, 4 φλιτζάνια ζάχαρη, χυμό από μισό λιμόνι, ένα ξυλάκι κανέλας. Χορεύουμε, μαγειρεύουμε, κάνουμε καρυδόπιτα. Είμαι στη διάθεσή μου. Στη σου, με συγχωρείτε. Τι θες να κάνω. Αυτό φοβόμουν. Λοιπόν. Κοίταξε εδώ τι έχεις κάνει με τα αυγά. Μοιράζουμε δουλειές. Λουλούδι, σαν λουλούδι το έχεις κάνει. Τους 8 κρόκους. 8 κρόκους εδώ. Μέσα με τη ζάχαρη να χτυπηθούν καλά καλά, να φρατέψει το μείγμα. Έτσι, να αποκτήσουν όγκο. Πολύ ωραία. Εγώ εδώ δίπλα, όση ώρα εσύ χτυπάς εκεί, ναι. Εγώ χτυπάω αλλού και χτυπάω τα ασπράδια. Πολύ ωραία. Ζάχαρη και κρόκους μόνο. Εσύ ζάχαρη και κρόκους στην αρχή. Ωραία. Θα μου τα πεις και τα υπόλοιπα. Δεν με αφήσεις εκτεθειμένο στον αέρα εδώ πέρα. Το έχω κάνει ποτέ αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, επειδή τελειώνουμε τώρα αυτές τις μέρες που τελειώνουμε, μην μου κάνεις καμία λαχτάρα. Τώρα που τελειώνουμε, είστε σε εγρήγορση. Όπα. Εμείς εδώ έχουμε δύο μίξερες, οπότε μπορούμε να το κάνουμε παράλληλα ταυτόχρονα. Ναι. Εσείς στο σπίτι πρώτα θα κάνετε αυτό το μείγμα που κάνει ο Θανάσης και μετά, ενώ θα πλύνετε πολύ καλά το μιξεράκι σας όλα, θα χτυπήσετε τα ασπράδια σε μαρέγκα. Γιατί αν κάνετε πρώτα τη μαρέγκα, μπορεί να αρχίσει και να νερουλιάζει από κάτω και να μην βγει πολύ καλά το μείγμα. Εμείς επειδή έχουμε την πολυτέλεια αυτή, δουλεύουμε ταυτόχρονα. Πάμε. Κάνουμε πολύ θόρυβο όμως τώρα, Θανάση. Πρόσεξε να δεις, λοιπόν. Επειδή θα κάνουμε πάρα πολύ θόρυβο. Πολύ όμως. Ναι. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή παράκαμψη. Θα πάμε λίγο πιο κάτω, εδώ από το πλατό. Φεύγουμε, θα πάμε στο σταθμό της Κηφισιάς. Mm-hmm. Θυμάσαι που είχαμε πάει και φάγαμε στο Χάρι, το Βαλιάκο. Στο Κομψισουά. Ναι, στο Κομψισουά. Κομψισουά. Τι ωραία που ήταν, πολύ ωραία ήταν. Πήγα, ξαναβρήκα το Χάρι. Ξέρεις τώρα, γαλλικός αέρας, ισπανικός αέρας. Ναι, λόγω... έχει ένα πολύ ωραίο μείγμα στην κουζίνα. Ναι, γιατί έχει ταξιδέψει πολύ. Πολύ και ο Χάρης έχει ζήσει και πολύ και στη Γαλλία και στη Βέλγιο και στην Ισπανία. Ναι, ναι, και είναι... μου έδειξε διάφορα πιάτα εκεί πέρα ωραία, σαν αυτά που είχαμε φάει, θυμάσαι.
Και φυσικά μου έφτιαξε στο τέλος, όχι ο Χάρης, ο Μάριος, ο μάγειρας, μου έφτιαξε μια πανακότα, Ντίνα, στο χαπίκι προχθές. Εντάξει, μια πανακότα με κρόκο, η οποία, ρε παιδί μου, έχει το χρώμα του κρόκου του αυγού μέσα. Είναι απίστευτο το πόσο. Με κρόκο κοζάνης, εννοείς. Με κρόκο κοζάνης, ναι. Αλλά και το χρώμα, είδες πως είναι τέτοιο. Τα ξέρεις εσύ. Χαρακτηριστικό αυτό χρώμα από τον κρόκο κοζάνης. Με αυτό σου λέω. Πάμε να το δούμε. Άντε να το δούμε. Διότι δεν χρειάζεται να πας στο Παρίσι, κυρίες και κύριοι, για να φας γαλλικό φαγητό. Πας μέχρι την Κηφισιά και καθαρίζεις. Ο συντομότερος τρόπος και ο ευκολότερος να αισθανθείς έτσι λίγο Γάλλος είναι να πας στο Κόμψε Σουά, στην Κηφισιά, να δοκιμάσεις γαλλικά πιάτα. Να φας και ένα γλυκό στο τέλος. Πού να τρέξεις τώρα στο Παρίσι. Είναι και δύσκολη καιρή. Κόμψε Σουά σημαίνει σαν στο σπίτι σας. Και ο φίλος μας ο Χάρης κάνει ό,τι μπορεί για να αισθανόμαστε πάντα σαν το σπίτι μας. Εδώ πέρα έχεις φτιάξει ωραία πράγματα, Χάρη. Έχουμε μια σαλάτα κοτόπουλο με μια σάλσα κάρι. Έχω αβοκάτο μέσα. Έχει... πώς θα λέγονται αυτά τα... Φρέζ, ράουλε. Φρέζ, αυτά είναι για decoration. Α, καρύδια. Τα καρύδια, τα καρύδια. Πάμε στο δεύτερο πιάτο. Έχουμε ένα φίλετο σολομό. Με φιστίκια, είναι επαναρεσμένο με φιστίκια υγιεινας. Πάμε εδώ στο φιλέτο κοτόπουλο. Είναι ένα φιλέτο κοτόπουλο ριόχας. Είναι με λαχανικά σκάρας. Το είναι σπανιόλικη συνταγή. Σπανιόλικη συνταγή. Είναι μια λαχανικά σκάρας και φιλέτο κοτόπουλο με μια σάλσα ιστραγκόν. Πάμε εδώ στο φιλέτο μόσκο. Είναι φιλέτο μόσκο γαλλικό. Είναι λιμουζάν. Είναι η λιμουζίνα του καταστήματος δηλαδή. Όχι, δεν είναι. Το ναι, καλύτερο... Αυτό είναι το πιο καλύτερο. Είναι το. Πώς λέγεται το Cheval de Bataille, είναι το άλογο που παλεύουν. Εδώ το παλεύω πολύ καλά. Α, το άλογο κούρσας. Το κούρσας ναι. Που έχω εδώ που το παλεύω πάρα πολύ στο πιάτο και στη γεύση. Και γιατί έχω και ένα φιλέτο, το Chateaubriand, για δύο άτομα, μια σάλσα μπεαρνέζ. Που. Και το φίλο λιμουζάν για μένα είναι το πιο ωραίο κρέας για να το τρώτε μέντιο. Μας έχει και γλυκό για μετά. Έχει μέσα κρόκο κοζάνης. Α, ναι, γιατί είμαι καταγωγής από την Κοζάνη. Α, είσαι από Κοζάνη. Από κρόκος Κοζάνης. Είναι. Αλήθεια, λες. Η μητέρα μου είναι από εκεί. Ναι. Και να σας κάνω μια πανακότα από κρόκος Κοζάνης. Με σαφρό μέσα. Αδίκη σαφρό. Θέλω να το πεις γαλλικά, σας παρακαλώ. Πες τη συνταγή γαλλικά. La panacota à la saffron Kozani. Έτσι να πάμε. Oui, oui, ναι. Ναι, πάμε. Oui. Η συνταγή είναι πάρα πολύ καλή και να σας δείξω. Ναι. Ονειβά. Δεν κάθεσαι τώρα, εσύ θα μας φτιάξει μια πανακότα. Να σ' αφήσω να δίνω το χέρι του Μάρια που το λατρεύω και είναι ο κύριος που με βοηθάει και μου κάνει όλα τα πιάτα που έδειξα, σας έδειξα πριν. Ναι. Και Μάριο, σας αφήνω το χέρι. Αμπιεντό, Χαρίς, αμπιεντό. Λοιπόν, Μάριο, θα φτιάξουμε εδώ πέρα, είπαμε πανακότα. Μια απλή πανακότα. Απλή πανακότα, ωραία, δροσερή, καλοκαιρινό γλυκάκι. Να το φτιάχνετε εύκολα, όμορφα και φυσικά η μόνη διαφοροποίηση από ό,τι καταλαβαίνω είναι ότι θα βάλουμε μέσα σαφρά. Κρόκο κοζάνι, λίγο για χρώμα, λίγο για γεύση. Ναι, και χρώμα θα έχει. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Ξήγησέ μας, φίλε Μάριε, τι κάνουμε. Καταρχήν υλικά, κρέμα γάλακτος βλέπω εδώ πέρα. Κρέμα γάλακτος, έχουμε 800 γραμμάρια, έχουμε 250 γραμμάρια γάλα. Ωραία. 200 γραμμάρια ζάχαρη και 5 φύλλα ζελατίνη που έχουμε σκέψει λίγο να. Ωραία. Είναι και το σαφράν. Μετά και το σαφράν, μια πρέζα σαφράν. Εξαιρετικά. Mm. Λοιπόν, τι κάνουμε. Βάζουμε το κρέμα γάλακτος και το γάλα. Έλα από εδώ. 800 είπαμε. Τώρα αυτό για πόσες μερίδες βγαίνει. Περίπου 6-7 μερίδες βγαίνουν. Είπαμε 800 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Προσθέτει τα 250 γραμμάρια. 250 γραμμάρια γάλα. Βάζουμε τη ζάχαρη, 200 γραμμάρια. 200 γραμμάρια ζάχαρη. Ανακατεύουμε και ζεσταίνουμε πριν το βράσιμο. Λίγο να ζεστατεί όλο το μείγμα στη φωτιά. Ναι. Ωραία. Το βάζουμε στη φωτιά. Βάζουμε στη φωτιά. Όταν ζεσταθεί, το τραβάμε από τη φωτιά πριν το βράσιμο.
Βάζουμε τη ζελατίνα. Τη ζελατίνα. Πολύ ωραία, η οποία μπορεί να είναι είτε ζωική είτε φυτική, δεν υπάρχει άλλο. Βεβαίω, ναι. Βάλαμε τη ζελατίνα. Πέντε φύλλα. Ωραία. Ανακατεύουμε καλά. Και βάζουμε σε φόρμες. Κατευθείαν. Πριν να τα βάλουμε στις φόρμες, βάζουμε λίγο κροκοκοζάνι. Ωραία. Για πρέζα φτάνει. Ανακατεύουμε καλά. Και βάζουμε σε φόρμες και στο ψυγείο για μισή ώρα, 40 λεπτά. Και τώρα θα έχει και διαφορετικό χρώμα, ε. Βεβαίως. Τώρα θα βγάλουμε ένα έτοιμο, να δείξουμε τι γίνεται. Ωραία. Και... δεν είναι να βγάλεις έτοιμο, θα πάω εγώ να κάτσω. Εντάξει. Και θα φάω το γλυκό μου με την ησυχία μου. Γιατί okay. Όπως λέμε και το όνομα του μαγαζιού είναι κομ... σαν στο σπίτι μας. Έτσι ακριβώς. Κομ σε σουά. Καλά μιλάμε παρακόντα, σκοτώνει. Δινάκι μου, αλλάξαμε και θέσεις, πανέτοιμοι. Καταρχήν, να θυμηθούμε να στείλουμε και πολλά φιλιά στην φίλη μας, την Αθηνά την Μπέη. Ξέρει η Αθηνά. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Και στο Χάρη φυσικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε και πάλι από κοντά. Στο γνωστό σημείο. Συντόμως, βεβαίως. Τι κάνουμε τώρα, λοιπόν, πες μου. Έχουμε θέλω δράση, θέλω δράση. Όχι βράση, δράση. Θέλουμε βράση στη δράση. Στη δράση, μπράβο. Ωραία. Έχουμε χτυπήσει εδώ τα ασπράδια και είναι έτοιμα. Εδώ έχει γίνει πολύ ωραία η κρέμα. Έχουν χτυπηθεί κρόκι με τη ζάχαρη. Μέσα σε αυτό εδώ το μείγμα. Θα βάλουμε και το σιμιγδάλι. Σιγά σιγά. Ωραιότατα. Κάτω το μιξεράκι αυτό είναι μπιμπελό. Ωραίο δεν είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, μου αρέσει που είναι αθόρυβο. Αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα. Καλά, κάνει... εντελώς αθόρυβο. Εγώ που είμαι τώρα από πάνω, ξέρεις, ακούω. Υπάρχει αλλά... εντελώς αθόρυβο δηλαδή. Δεν γίνεται. Όχι. Δεν γίνεται. Με τίποτα. Φαντάζομαι ότι θα στο μέλλον. Στο μέλλον θα υπάρχει. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Ωραία λοιπόν. Ουφ, καλά που είναι. Τέλειο. Ένα μείγμα είναι λοιπόν εδώ που έχουμε χτυπήσει τους κρόκους, τη ζάχαρη με το σιμιγδάλι και εδώ έχουμε χτυπήσει τα ασπράδια. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να συνεχίσουμε ή τι δεν θες. Έχουμε χρόνο. Όχι. Οπότε... να σου πω. Προσπαθώ, ξέρεις, να συντονιστώ. Look at me, don't worry. Θανάση μου, μπορείς να πας εσύ στο άλλο σημείο τώρα που έχεις πιο δυνατός. Θα ενώσουμε τώρα τα δύο μείγματα. Βγάλε λίγο αυτό. Ωραία, πολύ τους ωραία. Κρόκους. Δεν ξέρει πώς δουλεύει το μίξερ τώρα, γι' αυτό που πήρα αυτό από εδώ. Α, μπράβο. Α, μπράβο, έτσι το κατάλαβα. Ωραία, πολύ ωραία. Έτσι. Ορίστε, κυρία Νικολάου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σέβη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ενώσουμε τα δύο μείγματα σε ένα μεγάλο μπολ. Πρώτα, μπορούμε να βάλουμε και τα αρώματα για την καρυδόπιτα, που είναι κανέλα, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο και λέω να βάλουμε και λίγο κονιάκ. Τι θα έλεγες? Κονιάκ, μου αρέσει το κονιάκ, βέβαια. Αρέσει το κονιάκ. Ναι. Έλα λοιπόν. Κάτσε να φύγει και αυτό. Βάλουμε το κονιάκ. Έχουμε το baking powder εδώ, το οποίο μπορείτε να το βάλετε όταν, όταν χτυπιούνται και τα αυγά με τη ζάχαρη. Το θέμα είναι όλα αυτά τα υλικά να μπουν πριν τα ασπράδια που τα έχουμε χτυπήσει σε σφιχτή μαρέγκα. Έτσι ώστε να τα ενώσουμε όσο γίνεται πιο μαλακά και να μην πέσει ο όγκος της μαρέγκας. Γιατί φανταστείτε τώρα, έχουμε βάλει τη μαρέγκα και μετά να πρέπει να ενώσουμε τα υπόλοιπα υλικά και να ανακατεύουμε και να χτυπάμε. Λοιπόν, λίγο γαρίφαλο. Λίγη κανέλα. Λίγο μοσχοκάριδο. Το καρυδάκι ή χοντροκομμένο ή λίγο πιο χοντροκοπανισμένο, πιο ψιλοκοπανισμένο. Το είπα. Ψιλοκοπανισμένο. Είναι χοντροκοπανισμένο, ψιλοκοπανισμένο. Το είπα. Και αφού τα έχει ανακατέψει όλα η Ντίνα, κύριε Κατσουλιέρη, δώστε λίγο ήχο παραπάνω, διότι οι γυναίκες, τόσο από εξαιρετικές μαγείρισες, εξαιρετικές μαμάδες, εξαιρετικές σύζυγοι, πάνω απ' όλα τι είναι. Σπράδια, μετά, δεν είπα να το βάλουμε μετά. Ό,τι θέλετε. Μετά ή τώρα. Χριστιανά. Μετά. Απχώε. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Τινάκη μου. Επιστρέψαμε. Δηλαδή, πραγματικά έχω αναμένω με. Αγωνία. Με λαχτάρα, όχι με αγωνία. Προσμένη. Αγωνία με λαχτάρα. Καταλαβαίνεις. Και αγωνία και λαχτάρα μαζί και την καρυδόπιτα όμως. Και κανένα άλλο. Ευχαριστώ. Αχα. Έχουμε λοιπόν το μείγμα. Με τους κρόκους, τη ζάχαρη, τη μυγδάλη, αρώματα και καρύδια. Και εδώ έχουμε τα σπράδια που είναι χτυπημένα σε μαρέγκα. Για να ενώσουμε τα δύο μείγματα αυτά, όπως έχουμε ξαναπεί, θα πάρετε. Θα υπολογίσετε το 1 έκτο, το 1 έβδομο της όλης της ποσότητας και θα σπάσετε στην αρχή μέσα τη μαρέγκα για να μαλακώσει αυτό το μείγμα, για να ενσωματώνετε μετά και να ενώνετε πιο εύκολα, να είναι λίγο πιο μαλακό δηλαδή αυτό σημαίνει. Ένταση, πολύ από το μοσχοκάριδο έχει αυτό, ε. Πολύ ένταση. Ωραίο δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Ίσως η κανέλα ήθελε και λίγη παραπάνω. Μπορεί, θα το δούμε. Καλά τώρα, ρωτάς εσύ εμένα, γιατί παραπάνω. Γιατί... χάλασε ο κόσμος. Να σου πω κάτι, η γεύση είναι υποχειρική. Ναι, αυτό να πεις. Δεν υπάρχει. Το έχεις δίκιο. Περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Δηλαδή κάτι που για σένα μπορεί να είναι μαγικό, να το ετοιμάζει άλλος και να πει. Όχι, σε αυτό έχεις δίκιο. Η τεχνική στη μαγειρική είναι αντικειμενική. Η τεχνική βεβαίως. Δηλαδή ένα καλομαγειρεμένο φαγητό, ένα καλομαγειρεμένο φαγητό. Αλλά η γεύση. Είναι υποκειμενική. Είναι υποκειμενική, ακριβώς. Ο λοιπόν, κάθε ουρανίσκος είναι διαφορετικός. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Καλά, δεν το έθεσα. Το πάρα πολύ καλά. Το σημειώσω αυτό πριν. Σημείωσε το. Όχι, τα ξέρεις, δεν χρειάζεται να σημειώσεις. Αυτά τα έχεις στο τσεπάκι εσύ. Λοιπόν, τώρα ανακατεύουμε εδώ κυκλικά. Έτσι να αποκτήσει όγκο και να είναι αφράτη η καρυδόπιτα. Εδώ δίπλα έχουμε βάλει μαργαρίνη ή βούτυρο. Ένα ταψάκι, έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 180. Έτσι, κυκλικά θέλω, γύρω-γύρω δηλαδή. Θα γυρίσετε ταυτόχρονα και το σκεύος για να κρατάτε μέσα όλο τον αφρό. Κάτσε την δυναμική, με λαχρινή φτιάχνουμε τώρα δηλαδή. Εγώ καρυδόπιτα τη λέω αυτή. Κάτσε, έτσι τη λέμε, καρυδόπιτα. Μισό λεπτό. Η δηλαδή, μελαχρινή. Είναι με ζουμί. Σιρόπι, θα το σιροπιάσουμε. Αυτό σου λέω. Ναι. Άρα μελαχρινή φτιάχνουμε. Μωρέ, η μελαχρινή έχει πιο πολύ καρύδι μέσα. Είναι μελαχρινή. Νομίζω ότι έχει μέσα και πιο πολύ τέτοιο, όπως το λένε, κανέλα. Αυτή θα δεις δεν είναι πάρα πολύ μελαχρινή. Ναι. Είναι καστανή. Η καρυδόπιτα με τη μελαχρινή είναι ξαδέρφες δηλαδή. Είναι ξαδέρφες. Κακά τα ψέματα. Βέβαια. Υπάρχει ένας βαθμός συγγένειας. Υπάρχει τώρα, συγγένεια. Ακριβώς το βαθμό συγγένειας δεν τον έχω εντοπίσει. Και είναι πολύ κοντινές. Δηλαδή, με το ρεβανί, ας πούμε, είναι. Άλλο πράγμα. Το ρεβανί είναι άλλη ιστορία. Ναι, είναι εξαγχιστίας. Παρόλο αυτές που είναι... το ρεβανί έχει μέσα, ας πούμε, το σμιγδάλι. Φυσικά πολλοί κάνουν καρυδόπιτα και βάζουν φρυγανιά τριμμένη. Ναι. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Ωραία. Άρα μπορείς να πεις ότι είναι συμπέθερη, ας πούμε. Μπορώ να πω ότι είναι μια μεγάλη οικογένεια. Ενώ η μελαχρινή με την καρυδόπιτα είναι πρώτα. Μπορεί και αδέρφια. Ναι. Για βοήθεια λίγο εδώ. Αδερφέ, Θανάση. Περίμενε λίγο. Αχ, μωρέ, με έχει πρίξει. Τι να κάνω, δεν μπορώ Οπα. Άλλο. Το πώς προσπαθώ να είμαι, ξέρεις, κομιλφό, ναι, δίπλα σου, είναι... Γιατί εγώ δεν είμαι κομιλφό τύπος. Πρέπει ένα παράσημο να μου δώσουν. Δεν είμαι τύπος κομιλφό, δε. Τι θες να κάνω. Είσαι, ρε παιδί. Άντε, να κάτσω δίπλα και να μην λέω τίποτα. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Θα πλήξεις. Θα βαρεθείς. Λοιπόν, τρομερά. Στους 180, να το, για μία ώρα θα ψήσετε την καρυδόπιτα. Να πάρει ωραίο χρώμα, να ψηθεί και από κάτω όπως πρέπει, μη σας είναι άψητη. Λοιπόν, βάζει ο Θανάσης στο φούρνο, παίρνουμε την έτοιμη. Δεν έχουμε ασχοληθεί μέχρι τώρα με το σιρόπι. Έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές σιρόπια. Και τι έχετε να κάνετε, θα βάλετε τα υλικά που σας δώσαμε στην κάρτα, σε μια κατσαρόλα και θα καταλήξετε σε ένα σιρόπι. Δεν θα ξεχάσετε να βάλετε κανέλα, να αρωματίσετε με κανέλα και φυσικά θα κόψετε ένα κομματάκι από το λεμόνι έτσι ώστε το σιροπάκι να είναι όπως πρέπει. Λοιπόν, πολύ θα το ωραία. Κόψουμε και θα το σιροπιάσουμε. Πολύ ωραία. Λογικά για την καρυδόπιτα θα έχετε την καρυδόπιτα κρύα. Καλό όμως θα είναι να γίνει μετά από μία ώρα το πολύ, να μην έχει κρυώσει πάρα πολύ. Και το σιρόπι χλιαρό, όχι ζεστό, για να μην λασπώσει η καρυδόπιτα. Αυτό είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Τα κόβω μικρά τα κομμάτια, δεν πειράζει, ε. Ερώτησης τώρα. Ερώτηση κρίσεως. Όπως είναι ακριβώς το ταψί. Ναι. Αν κάνουμε μία κουβερτούλα, κουβερτούρα. Κουβερτούλα, κουβερτούλα δεν. Συγγνώμη, μία κουβερτούρα, μπερ μαρί. Και την περιχύσουμε από πάνω. Ναι, μέσα θα είναι στεγνό όμως.
Γιατί θα παγώσει σοκολάτα πάνω. Αφού τη σιροπιάσουμε πρώτα εννοώ. Α, γιατί όχι. Σιροπιασμένη και βάζουμε μπέρ Μαρία από πάνω. Και να έχει σοκολάτα πάνω. Μας κολλάει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Όχι μόνο μας κολλάει, μας παρακολλάει. Είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν. Το σιρόπι, να το βάλω λίγο πιο κοντά μου. Ναι. Αρχίζετε έτσι εδώ από τις άκρες. Να βάζετε το σιροπάκι, αρχίζει αυτό και τραβάει, βλέπετε. Μην μου το ξεχάσετε, μην είναι ζεστό το γλυκό μόλις το βγάλετε από το φούρνο. Όταν έχει ζεστό το γλυκό, ζεστό και το σιρόπι, σε λα καταστροφ που λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Θα δείτε, θα λαπαδιάσει, θα είναι μια λάσπη το γλυκό σας. Δεν θα είναι ωραίο. Θα πρέπει το γλυκό να είναι εκεί στη μία ώρα, να κρατάει ακόμα τη φρεσκάδα του δηλαδή όπως πρέπει. Και το σιρόπι σας να είναι χλιαρό. Και πόση ώρα θα κάνει να σιροπιαστεί πλήρως? Πρέπει να τα αφήσουμε επίσης καμιά ώρα. Εντάξει. Παραπάνω θέλει το μισάωράκι σίγουρα να αρχίσει να τραβάει. Έτσι. Αλλά δεν θα φάω πάλι. Αλλά. Όχι, πώς θα δοκιμάσει. Πώς θα δοκιμάσω, αφού δεν είναι σιροπιασμένο. Τώρα θα το σιροπιάσω, πρέπει παιδί μου. Δεν θα έχει πάρει πολύ, αλλά θα μπορεί να το φας. Εντάξει, θα είναι τραγανό βέβαια. Ναι. Εντάξει. Θα πάρω, το πάρω σπίτι του. Α, μπράβο. Σιγά τώρα, κάτσε να σκάσουμε. Όχι, μόνο για αυτά. Αφού λύσει υπάρχουν για όλα, βρετε να είναι δυνατόν. Σιγά μη σκάσουμε για αυτά. Λύσει υπάρχουν. Έτσι, θα το σιροπιάσετε σιγά σιγά να τραβάει αυτό. Ωραία. Μπορείτε να το σιροπιάσετε και να μην το έχετε κόψει. Απλά όταν κόβετε, τραβάει και σε όλα τα σημεία που έχει εδώ που το έχουμε κόψει το γλυκάκι. Και είναι ό,τι πρέπει. Σφουγγάρι, τελείως, ε. Ναι. Λες αυτό όσο τα αφήνεις. Μπορείτε να αρωματίσετε το σιρόπι. Εγώ μ' αρέσει να είναι καθαρές οι γεύσεις το σιρόπι, γιατί έχει τόσο ωραία αρώματα αυτό το γλυκό. Έχει ό,τι πρέπει. Μπορείτε ενδεχομένως να βάλετε και λίγο πορτοκάλι στο σιρόπι. Πω, είπα, δεν θα το πει πάλι, το έπερε, παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό με το πορτοκάλι, δηλαδή, τι αρρώστια είναι αυτή που έχεις με αυτό το πορτοκάλι. Έδωσα εναλλακτική, ρε παιδί μου. Πιο ωραίο το λεμόνι. Λεμόνι οπωσδήποτε. Πιο ωραίο το λεμόνι. Πιο ουδέτερο είναι, κατάλαβες. Αυτό σου λέω. Το σιρόπι αυτό χρειάζεται όπως. Τώρα με τις κανέλες, με τα μοσχοκάριδα, να βάλεις και το πορτοκάλι μέσα. Γιατί δεν πάει μόνο το πορτοκάλι με όλα αυτά. Κάτια. Σένα το πορτοκάλι πάει παντού. Δηλαδή εσύ μπορεί να φτιάξεις και χάμπουργκερ με πορτοκάλι εδώ που τα λέμε. Αλλά το θέμα είναι ότι. Τι κάνει ο κόσμος. Ο ουρανίσκος, ο μέσος ουρανίσκος, κατάλαβες. Το κατάλαβα, Θανάση μου. Θα προσπαθήσω να σα βγάλω ένα κομμάτι. Εδώ πέρα δεν βάζουμε και τα γαριφαλάκια πάνω ένα-ένα. Κάτω σαν μπακλαβά. Αυτό. Όχι, δεν το θέλω, έχεις δίκιο, δεν μ' αρέσει αυτό. Μωρέ, κάνω τι θέλεις. Χωρίς τέτοια. Θα σου χαλάσω εγώ χατήρι. Όχι, δεν τα είναι μπακλαβά στο βουλέ. Σωστό. Εντάξει, τώρα είπαμε το σιροπάκι του, δεν είναι αυτό που πρέπει. Φέρει μου ένα πιατάκι να δοκιμάσουμε. Ναι. Το πρώτο κομμάτι, όπως ξέρετε, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Βλέπετε όμως τι ωραία που είναι μέσα. Σου έφερα τετράγωνο πιάτο. Δεν ξέρω αν θα δείξει αυτό το χρώμα. Δεν θα δείξει αυτό. Καλύτερα να φέρει Θανάση μου ένα λευκό πιάτο. Λευκό, θα δείξει αυτό. Ωραιότατα. Θα δείξει, λες καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία θα δείξει. Και μου αρέσει που είναι και ξέρεις, λίγο παραδοσιακό αυτό με την μπορντούρα γύρω-γύρω. Έτσι, σωστό. Πολύ καλά τα λες, δυνάμω. Αλλά εγώ θα φάω στο δικό μου το πιάτο. Εσύ θα φάω όπου θες. Πολύ ωραία. Αχ, τι ωραία που τώρα περνάμε. Που έχεις την καρυδόπιτά σου. Τι ωραία που περνάμε. Μέχρι να σιροπιαστεί και όλα εδώ για το δεύτερο κομμάτι, ναι. Να πάμε μια βόλτα στον Κρόκο Κοζάνης. Καλά το συζητάς. Η κυρία Βαγγελίτσα μας κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο δροσιστικό φρουτοποτό. Θα δείτε, έμπνευση τρομερή. Και είμαστε σε μια ωραία αυλή και κάνουμε το ποτό και δοκιμάζουμε. Δεν σας λέω άλλα. Ναι, μωρέ, για πάμε να μας δείτε. Να σε τον κόσμο να έχει λίγο αγωνία. Then let me know that it's real. Είμαστε στο Κρόκο Κοζάνης, το αφιέρωμα που κάνουμε στα κροκομαγειρέματα και θα σας δείξουμε μια πολύ ιδιαίτερη συνταγή. Με πρωταγωνιστή τον κρόκο και τα φρούτα εδώ της περιοχής. Είναι ένα ποτό το οποίο είναι για ιδιαίτερες περιπτώσεις. Με πολύ μεγάλη χαρά θα σας το παρουσιάσω σήμερα εδώ με την κυρία Βαγγελίτσα. Κυρία Βαγγελίτσα Ρωσοπούλου, καλώς ήρθατε στους νηστικούς πράκτορες. Τι μου κάνετε? Πολύ ωραία εσείς. Ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε εδώ.
για να μας κάνετε αυτή την ωραία συνταγή. Ευχαριστήσή μας. Τι συνταγή είναι αυτή, για πείτε μας. Αυτή είναι μια συνταγή με φρούτα. Είναι ένα ποτό με φρούτα. Ένα ποτό με φρούτα. Είναι ιδιαίτερο όμως ο συνδυασμός. Ναι, είναι με οτιδήποτε φρούτο θέλεις να το κάνεις. Τα φρούτα που έχετε στην αυλή σας και δεν τα έχετε στην αυλή σας. Ναι. Τα έχουν στις λαϊκές αγορές. Πάμε σιγά σιγά να δείξουμε. Ναι. Θα μας δείξει σήμερα την καλοκαιρινή εκδοχή του ποτού αυτού. Ναι. Το καλοκαίρι βάζουμε σαμπάνια και το χειμώνα βάζουμε τσίπουρο. Ρακί, τι λέμε εμείς, τσίπουρο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την κομπόστα. Έχει λοιπόν δύο στάδια συνταγή. Πρώτα. Εγώ θα σας βοηθήσω εδώ. Βέβαια. Εγώ θα κάνω. Ευχαριστώ εσείς πάρα πήρατε πολύ. Ροδάκινο, εγώ θα πάρω ένα μήλο. Μήλο. Τα καθαρίζουμε και τα μήλα, όλα τα φρούτα θα τα καθαρίσουμε. Ναι. Και κόβετε τώρα, πρέπει να κόψουμε τα φρούτα σε μικρά κομματάκια. Εντάξει, όχι. Για να κάνουμε την κομπόστα. Να κάνουμε την κομπόστα. Αυτή την κομπόστα όμως μπορούμε να την τρώμε και κανονικά. Αυτή, ναι, κανονικά να την πάμε, να την βάλουμε στο βάζο μας και να την κρατήσουμε και το χειμώνα. Α, οπότε το κρατάμε αυτό, άνετα στο ψυγείο, δεν έχει πρόβλημα. Όχι στο ψυγείο, έξω θα σφραγίσω το βάζο και εδώ το έχω το χειμώνα και να το κάνω με τσίπουρο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε. Αυτό. Το ρίχνουμε εδώ στο κατσαρολάκι μας. Έχει βάλει νεράκι. 3 ποτήρια νερό, 3 μήλα, 3 σίκα, 3 ροδάκινα, 3. Δηλαδή, ό,τι θέλεις από 3. Πολύ ωραίο είναι αυτό που μας λέτε, γιατί έτσι μπορούμε να το συγκρατήσουμε και πολύ εύκολα οι φίλες μας. Ήδη έχει βράσει. Αρχίζουν και μαλακώνουν εδώ τα φρούτα μέσα στο νερό. Τη ζάχαρη θα τη βάλετε μετά, κυρία Βαγγελίτσα. Ναι. Ωραία. Ο κρόκος θα προηγηθεί δηλαδή τη ζάχαρη. Οπωσδήποτε, για να πάρει χρώμα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό. Αυτό είναι ο κρόκος. Όσο έπιασε. Όσο έπιασε το κέρι. Κυρία Βαγγελίτσα. Ναι. Πολύ ωραία. Οπότε. Μετά θα βάλουμε τη ζάχαρη. Ωραία. Πάμε να βάλουμε τη ζάχαρη. Η ζάχαρη σε σχέση με το νερό, μας πείτε ένα κατά ποτήρι. Κολπάκι. Ένα ποτήρι. Στα 3 ποτήρια υγρό, ένα ποτήρι ζάχαρη. Και κάνουμε ένα σιρόπι αρωματισμένο με κρόκο που άρα, μέσα έρχονται και βράζουν τα φρούτα. Το περιμένουμε λίγο εμείς ακόμα, να μαλακώσουν τα φρούτα μας και να είναι έτοιμη η κομπόστα με τα κόκκινα φρούτα και τον κρόκο κοζάνι. Είναι έτοιμη η κομπόστα εδώ. Την έχουμε βγάλει, έχει κρυώσει και είμαστε έτοιμες να φτιάξουμε το ωραίο ποτό της κυρίας Βαγγελίτσας. Που ταξίδεψε και ήρθε από τη Γερμανία για να του προσθέσει κρόκο κοζάνης και να γίνει το περιζή το ποτό του κρόκου. Καλά τα λέω. Βεβαίως, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τώρα τι κάνουμε. Τώρα θα τα αδειάσουμε αυτό πέρα εδώ στην καβάθα. Και μετά βάζουμε σαμπάνια. Ναι. Πόση σαμπάνια βάζουμε? Μία σαμπάνια. Ωραία. Στα 3 ποτήρια νερό. Στη δοσολογία που μας έχει δώσει η κυρία Βαγγελίτσα θα βάλετε μία σαμπάνια. Για να δούμε. Και κουταλάκι, για τα... Για τα φρουτάκια, Ωραία. Θα βάλω... Εγώ θα σερβίρω σε εσάς. Εγώ θα σερβίρω εδώ σε εσάς. Λίγο ή πολύ, κυρία Βαγγελίτσα. Λίγο. Αδειά μας. Στην υγειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε, που με βάλατε στο σπίτι σας, που μου δείξατε το ωραίο ποτό. Γεια στα χέρια σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι καλά κροκομαγειρέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα λέμε ποια είναι η λέξη δύναμο που προσδιορίζει απόλυτα το φαγητό στην Ελλάδα. Άμα το σκεφτείς δηλαδή. Λέμε τι, πάω για... Μάσα. Έτσι, μπράβο. Πάω για μάσα. Ήρθαν λοιπόν εδώ πέρα οι φίλοι μας, η Μαρία και ο Πόλης, σκεφτόμενοι το ίδιο πράγμα. Καλώς ήρθατε. Ότι πρέπει να κάνουμε ένα site το οποίο θα έχει σχέση με τη μάσα. Με βάλαμε και ένα... οποιαδήποτε μάσα. Με την Greek μάσα. Α, μπράβο. Ανοίξαμε το site και γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή. Απλά είναι τα πράγματα.
Έτσι δεν είναι πολύ. Οι ερασιτέχνες της μαγειρικής. Τελείως ερασιτεχνικά ξεκίνησε. Yeah. Και εξακολουθούμε και τελείως ερασιτεχνικά. Συνεχίζουμε. Δεν προσπαθούμε να βγάλουμε ωραία κάτι τα από πράγματα. Αυτό. Γι' αυτό και πάνε καλά. Προσπαθούμε σαν παρέα να περνάμε καλά. Να βγαίνουμε, να έχουμε τις εξόδους μας, τις σκηνές μας, διασκεδάσεις, δραστηριότητες όσο μπορούμε. Και φυσικά, κάνετε και τέτοια, ε! Α, και φυσικά με κοινό ενδιαφέρον τη μαγειρική. Α, έχετε γίνει γκρουπ δηλαδή ουσιαστικά μεταξύ σας, από μια μεγάλη παρέα. Είμαστε μια ομάδα μελών, 3.500 ναι. παιδιών. Όπου μπορεί να τα, να τα κάνετε 100.000, γυναικοκρατούμενοι. Πόσοι γράφουν συνταγές? Πόσοι, ή μάλλον πόσες, ναι. να πω πόσες, είστε μόνο γυναίκες? Όχι, όχι. Όχι και άντρες. Είναι πάρα πολλοί άντρες, οι οποίοι δίνουν αρκετές συνταγές. Ναι, συνήθως όμως οι γυναίκες δίνουν συνταγές. Το 80%. Έχουμε και ένα 20%. Και με ένα ιδιαίτερο στυλ κιόλας οι άντρες που. Ναι. Για πες λίγο, τι στήνοεις δηλαδή? Είναι η ιατρική άποψη πάνω στη μαγειρική, δηλαδή ίσως είναι και ενδιαφέρον σε αυτό. 5 λεπτά, σε 10 λεπτά. Να το κάνουμε γρήγορα, να τελειώνουμε. Είναι αυτό που λέμε. Και θα έχει και πολύ, φαντάζομαι, μπάρμπεκιου και τέτοια. Δηλαδή θα έχει απαραίτητα. Έχουμε και αρκετά μαγειρευτά. Έχουμε μέλη δηλαδή ναι. από άντρες που έχουν βάλει πολύ ωραία φαγητά μαγειρευτά. Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Όλα τα μέλη σκέφτονται, ναι. παιδί μου, ότι πρέπει να πάμε σε μια εκπομπή. Εντάξει. Ψηφίσανε μεταξύ τους. Ποιος θα έρθει? Αυτό το βρήκα καταπληκτικό. Μιλάμε για τρομερά αυτό, διαδραστικό, όπως σκεφτείς. Φοβερά δημοκρατικό. Εννοείται. Λέει, είμαστε ρε παιδί μου όλοι εδώ, έτσι συμμετέχουμε στο Greek Massa. Δεν μπήκανε όλοι. Όλοι. Ήταν υπεξιότητες. Μια ομάδα, μια ασπιρίνας. Βγήκε, ας πούμε, το top 10 των ανθρώπων που κάνουν συνταγές. Ναι. Έτσι, δεν είναι. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Ήταν 80 άτομα, συμπληροφορώ. Σκέψου ότι από τις 3.500 που έχουν επισκεψιμότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, μέλη. Επισκεψιμότητα είναι πολύ παραπάνω. Είναι πολύ τα μέλη εννοώ, ναι. 3.500. Οι 100 επιλέξαν. Ποιο θα έρθει? Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσα να διαλέξω εγώ τώρα ποιο θα. Μετά την προσκλησία σα, που σα ευχαριστούμε κιόλα, ποιο θα έρθει, ποιο δεν θα έρθει. Υπάρχει ούτως ή άλλως μια ομάδα μελών που διακρίνεται από, από τις πολλές τους δημοσιεύσεις, ναι, από την επισκεψιμότητα που έχουν στις συνταγές. Αυτά τα 5-6 παιδιά. Τέλεια. Μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και χαιρόμαστε και εμείς που είμαστε. Τι κάνει το Greek Master για τους μυστικούς πράκτορες σήμερα? Τι κάνει? Θα κάνουμε γαρίδες. Εμείς το κανονικά στο νησί μας, γιατί είναι παραδοσιακή η συνταγή. Ποιο είναι το νησί σου? Σκόπελο. Είναι συνταγή της θείας μου της Ευλαλίας, μου την έδωσε πέρσι το καλοκαίρι. Και το λένε γαρίδες με τα λάχανα. Γιατί κυρίως το κάνουν με ό,τι λαχανικό βρούνε, δηλαδή παπαρούνες, λάπαθα, κακαλίθρες, σπανάκι. Εμείς το κάνουμε με σπανάκι. Το κάνουμε με σπανάκι άνηθο και φρέσκο κρεμμυδάκι, γιατί είναι αυτά της εποχής. Τέλεια. Εάν θα ήταν πιο χειμώνας δηλαδή και βρίσκαμε όλα αυτά, είναι υπέροχο φαγητό. Πώς τη λένε τη θεία μας, είπες? Ευλαλία. Ευλαλία δηλαδή. Ευλαλία. Είναι λαλίστατη. Τα λέει καλά. Να τη χαιρετήσουμε λοιπόν. Θεία Ευλαλία. Από τη Σκόπελο. Στη Σκόπελο, εκεί που είσαι και μας βλέπεις, γιατί σίγουρα κάποιος σου είπε ότι θα έρθει στην εκπομπή ναι. η Ανιψιά. Κάνε 5 λεπτά υπομονή, 3, 2, 4, δεν ξέρω πόσα, γιατί η συνταγή σου έρχεται. Θα γίνει γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγο, εδώ στους Περίμενε. Πράκτορες. Μην φύγεις. Και όχι μόνο η Θεία Ευλαλία, όλος ο κόσμος. Επειδή είναι τη συνταγή και Θεία Ευλαμπία και Θεία Γεωργία. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και να πούμε ότι έχουμε στο τηλέφωνο τη Θεία Ευλαλία, η οποία θα μας μιλήσει για τη συνταγή της. Ναι, σε 10 δευτερόλεπτα. Πλάκα σας κάνουμε. Κάτι να δούμε. Εγώ λέω να δούμε την Μαρία, κάρτα. Η Μαρία τσίμπησε. Τσίμπησε, την είδα. Φαντάζομαι, γιατί ήταν υπόθυμη. Την είδα που τσίμπησε. Φαντάζομαι ότι ήταν υπόθυμη τώρα. Κάρτα. Πάμε για την κάρτα. Έχουν αρχίσει τα παιδιά εδώ. Κάρτα, κάρτα. Γαρίδες με χόρτα. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 1 κιλό γαρίδες, 1 κιλό σπανάκι, 4 με 5 κρεμμυδάκια φρέσκα, μισό ματσάκι μάραθο, λίγες καυκαλίθρες, 1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 1 φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο, 1 ποτηράκι του κρασιού λευκό κρασί, 2 με 3 ντομάτες φρέσκες, ξεσποριασμένες και ψιλοκομμένες. Αλάτι πιπέρι. 1 φλιτζάνι του καφέ νερό προαιρετικά. Τι
Την είδατε λοιπόν την κάρτα μας και ήδη τα παιδιά τι έχουν κάνει. Τίνα, για εξήγησέ μας τώρα εσύ, γιατί την έχω χάσει λίγο την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι η Μαρία βιάζεται τόσο πολύ να κάνει συνταγή της. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο. Κρεμμύδι. Με πάλι το κρεμμυδάκι. Σκόρδο. Έβαλε και το σκορδάκι της. Χάσε το αφήσουμε λίγο. Πολύ σημαντικό στάδιο. Κρεμμύδι, σκόρδο στην κατσαρόλα. Εγώ έχω αρχίσει και. Για πες πολύ. Και ψιλοκόβω. Άμε τα χεράκια, θα το κόψεις στο σπανάκι. Ναι, με, καλύτερα. Όπου θέλεις. Δεν οξυδώνεται κιόλα. Όπου θέλεις. Τέλεια είναι έτσι. Μπορείς να μου πεις. Δεν νομίζω ότι είναι λόγος αυτός που δεν ήξερε κάτι τέτοιο. Τι, για να αποφύγει τα μαχαίρια. Άλλη συνεννόηση είχατε κάνει. Αρχίζουν τώρα, έτσι. Αλλιώς θα είχαμε πει το κάνουμε. Όχι, έτσι το κάνουμε. Εγώ είχα πει ότι θα καθαρίσει και τις γαρίδες. Το έχω υποσχεθεί, αλλά τελικά τις καθαρίζει. Δύο εβδομάδες πρόβα κάνουμε. Όχι, πλάκα. Φαντάζομαι να μην είχατε κάνει και πρόβα τι θα γινόταν. Τώρα αυτό, Μαρία μου, πρέπει να... Όχι πάρα πολύ, γιατί ούτως ή άλλως μόλις πέσουν είναι τα... Είναι δυνατή η φωτιά σου, για να δω εδώ τι γίνεται. Ωραία. Ναι, ναι. Ωραία. Γιατί... Λοιπόν, τι βάζεις πρώτα μέσα στο τηγάνι τώρα. Τα βάζεις όλα τα χορταρικά μαζί. Για να πέσει ο όγκος. Και αρχίσεις και τα ανακατεύεις μέχρι να μαραθούν. Ωραία, άρχισε να τα βάζεις. Λοιπόν. Άρχισε να τα βάζεις. Πρόσεχε με το μαχαίρι. Ωραία. Αυτό οπότε, το, αυτό με τρελαίνει, σπανάκι. Ποιο? Αυτό, το δασκαλίστικο που έχεις με τρελαίνει. Οπότε λοιπόν άρχισε να τα βάζεις. Πρέπει να γίνει η συνταγή αυτή, αλλιώς δεν θα δούμε. Λίγο δύσκολο να γίνει. Όλα θα γίνουν, μην ανησυχείτε. Γιατί το λες αυτό, Μαρία? Είστε μια πολύ χαρούμενη παρέα. Όχι, πάντως παιδιά, είναι μια πολύ εύκολη συνταγή, γρήγορη συνταγή. Ναι, ναι. Είναι, δεν θέλει τίποτα άλλο να μαραθούν λοιπόν, λίγο τα χόρτα. Βάλαμε σπανάκι, κρεμμύδι φρέσκο, άνηθο. Και τον άνηθο από την αρχή, όλα ή στο τέλος. Εμείς το προτιμάμε, βάζουμε μάραθο περισσότερο. Αν θα βρεθεί μάραθο, είναι ακόμα πιο αρωματικό, πολύ πιο ωραίο από τον άνηθο. Ξέρεις όμως τι γίνεται, δεν βρίσκουμε εύκολα μάραθο. Ναι. Οπότε άνηθο όμως είναι πολύ πιο εύκολο να βρούνε. Είναι πολύ πιο αρωματικό, πιστεύω εγώ. Και βέβαια, αν θα γίνει με χειμωνιάτικα χόρτα, παπαρούνες, καυκαλίθρες και όλα αυτά είναι. Εμείς και με το μάραθο στην κάρτα δώσαμε το μάραθο. Επειδή ταιριάζει καλύτερα στο συνδυασμό, αν τον βρούνε. Ωραιότατα, διαφορετικά άνηθος. Αυτό γίνεται και με κρέας, παιδιά, εκτός από γαρίδα. Όχι, αλλά γίνεται και με άλλα θαλασσινά. Μπορεί να το κάνεις με σουπιά, αλλά έχει άλλη διαδικασία. Πρέπει πρώτα να βράσει καλά μόνη της η σουπιά. Η σουπιά, βέβαια, γιατί αλλιώς θα είναι ελαστικό. Και να τη ρίξεις στο τέλος. Στην ουσία δεν θα το αφήσεις να βράσουν όλα μαζί, γιατί θα σφίξει πάρα πολύ. Ειδικά μόλις ρίξεις την ντομάτα. Με τις γαρίδες θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Όλες αυτές οι συνταγές είναι απόρρια της καθημερινότητας των φίλων μας. Αυτό που θα μαγειρέψουν το μεσημέρι το βράδυ, το φωτογραφίζουμε και το δημοσιεύουμε. Ακριβώς. Και από κάτω βέβαια ακολουθεί ο σχολιασμός. Εγώ δηλαδή ξεκίνησα με τις φωτογραφίες, γιατί έχω ένα. Μ' αρέσει δηλαδή να δείχνω στον άλλον πώς θα γίνει όλη η συνταγή. Και τα στάδια εννοείς, έτσι. Κυρίως τα στάδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τον έχω τρελάνει, γιατί του βάζω 30 φωτογραφίες σε μια συνταγή. Απίστευτο. Και εσύ μετά πρέπει όλα αυτά να το κάνεις. Εγώ δεν ασχολούμαι με παιδιά με αυτά. Εγώ είμαι με τα κουμπάκια, τα καλωδιάκια, τα. Εγώ είμαι στο τεχνικό μέρος. Να σου πω, εσύ πώς έχεις αυτή την ιδέα τώρα να κάνεις, ας πούμε, όλη αυτή την ιστορία με τον Greek Master? Δεν είμαι ούτε καν κατασκευαστής σελίδων μουσικών, για να καταλάβετε. Αλλά ερασιτεχνικά φτιάχνω κάποια sites. Τι έκανε εσύ, Μαρία, εσύ δουλεύει. Έριξε την ντομάτα. Έριξε την ντομάτα. Φρέσκια ντοματούλα, ψηλά. Και θα ρίξω και το κρασί και θα τα αφήσουμε μετά για 10 λεπτά. Να βγάλει τα υγρά του και να μαλακώσουμε λοιπόν, τα χορταρικά. Εσείς στο σπίτι, μετά το κρασί, θα τα αφήσετε για 10 λεπτά, έτσι ώστε να βράσουν τα λαχανικά ωραία και να ξαφνιστεί και το αλκοόλ. Εμείς εδώ θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της συνταγής, που είναι, γιατί ούτε σε άλλο το έχουμε έτοιμο να σας το δείξουμε, απλά θέλουμε να δείτε όλα τα στάδια της συνταγής. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ γρήγορο και δεν είναι υποχρεωτικό να βράσουν τελείως τα λαχανικά. Οι γαρίδες θέλουν πάρα πολύ λίγο. Ίσα-ίσα, θα πρέπει να μην βράσουν, να κρατάνε, να είναι τραγανά. Αν κρατάνε, είναι πολύ πιο νόστιμα. Και μυρίζουν πιο ωραία και το τραγανό είναι πιο. Τουλάχιστον για εμάς. Ναι, ναι, όχι, όχι. Όλα τα χορταράκια. Και όχι μόνο τα σπανάκια, αλλά το σπανάκι τρώγεται ομό. Σε σαλάτες και σε όλα. Μόνο αλλά τρώγεται, και τα αρωματικά, οι καυκαλίτες και όλα αυτά που είπε στις παπαρούνες και τα χορταράκια. Ακόμη και το ραδίκι δεν θα πρέπει. Τα ραδίκια δεν θα πρέπει να τα βράζουν τόσο πολύ. Ναι. Πρέπει να στέκεται, να είναι ζωντανό το. Ναι, δεν είναι βράσιμο, βασανισμό είναι. Εγώ είμαι για το σπανάκι ομό, είναι καλύτερο από όλα εδώ μεταξύ. Είναι πολύ ωραία στις σαλάτες, είναι πάρα πολύ. Αυτό πήγα να πω τώρα, ότι θα μπορούσε να γίνει και πολύ ωραία σαλάτα αυτή. Αν δεν το βράσεις καθόλου το σπανάκι και τα κόψεις όλα τα χορταρικά. Και κάνεις τη διαδικασία μόνο με τις γαρίδες. Δηλαδή να βάλεις την ντομάτα. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τις γαρίδες, νομίζω. Δεν θα τις βάλω όμως όλες, γιατί είναι πάρα πολλές για αυτό το σπανάκι. Κανα διαγωνισμό έχετε κάνει μεταξύ σας. Με τα κεφάλια έτσι όλα. Μαγειρικό. Ναι, μεταξύ σας όμως. Μαγειρικό, κάνουμε διάφορους άλλους διαγωνισμούς. Mm-hmm. Μαγειρικό όχι, δεν είναι. Μαγειρικό όχι. Δεν είμαστε και τόσο πολλοί δηλαδή να προβάλλουμε. Ναι.
τόσο πολύ. Πιο πολύ είμαστε της παρέας και δραστηριότητες παρέας. Δεν είναι δηλαδή οι συνταγές ή η δημοσίευση μιας μαγειρικής συνταγής αυτός ο σκοπός. Πάτε σε όλα τα ωραία πράγματα. Ο σκοπός είναι να μοιραστείτε μια ωραία συνταγή που θα βοηθήσει και άλλους να περάσουν καλά όταν την φτιάξουμε. Μετά, να την περάσουμε δηλαδή από διαγωνισμό και από τέτοια πράγματα. Δηλαδή βάζουμε συνταγή που απλά την ακούσαμε και απλά την βρήκαμε και απλά την καταχωρήσαμε. Δεν είναι μια συνταγή τυχαία. Τη μαγειρεύουμε, θα τις φωτογραφίσουμε και πολλές φορές τις έχουμε πετάξει κιόλα βέβαια. Από δεν σας είναι, άμα δεν ήταν καλές. Δεν τις βάζω, εγώ τουλάχιστον και πάρα πολλά μέλη δεν τις βάζουν καν. Ναι. Όταν δεν είναι καλή, δηλαδή, και τι βάζουμε απλά κάνετε. Και μόνο για να αυξήσουμε τις συνταγές του site και μετά να πάει ο άλλος να τη φτιάξει. Και το νερό ακόμα το μετράμε. Δηλαδή, όταν λέμε ένα ποτήρι νερό, το εννοούμε. Έτσι. Ένα ποτήρι νερό. Μπράβο, τέλεια. Και ίσως αυτό έχει ανεβάσει. Ωραία, λοιπόν. Όλα τα ωραία πράγματα γίνονται μια παρέα. Έτσι ξεκινάνε τα ωραία πράγματα. Πάντα. Έχουμε το έτοιμο στο φούρνο. Λαράκι μου. Μια παρέα που λέγαμε. Λαράκι μου. Έχουμε μια το παρέα, έτοιμο στο φούρνο. Αυτό είναι σχεδόν έτοιμο. Δηλαδή, όπως ήταν οι γαρίδες και φρασμένες, γιατί εγώ τις χρησιμοποιώ και τις βάζω ομές. Οπότε θέλει και ένα δεκάλεπτο περίπου για να. Ίσα-ίσα, ας πούμε, για να μαλακώσει την γαρίδα. Είναι αλάτι και πιπέρι. Βάλε πιπέρι και αλάτι. Ωραία, εμείς θα βγάλουμε το έτοιμο τους ή άλλους, θα σερβίρουμε. Να, είναι στο φούρνο. Νομίζετε. Είναι αλάτι με ηχητικά αυτό. Νομίζω, ναι. Ποια κατηγορία συνταγών έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία στο site? Γλυκά συνήθως. Γλυκά. Τα οποία είναι και πιο δύσκολα. Γλυκά πίτες. Και οι πίτες έχουν αρκετά, ναι. Βέβαια τα γλυκά για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ κάνω τα λιγότερα γλυκά. Τα γλυκά αυτά που έχουν να κάνουν με τούρτες ή αυτά που έχουν να κάνουν με κέικ ή τα πιο παιχνίδια. Θεωρώ το γλυκό ότι είναι χημεία. Δηλαδή πρέπει να είσαι τόσο ακριβής στο μέτρημα και στις θερμοκρασίες. Ο κόσμος τι ζητάει πιο πολύ να δει από συνταγές? Όλα. Όλες. Ψυγείου, και του κουταλιού είναι πάρα πολύ ανεβασμένες. Όλες κατηγορίες. Τώρα κάνει γκάλουπ για την εκπομπή. Αν καταλάβατε δηλαδή. Γι' αυτό σας ρωτάει. Δηλαδή την έχει. Δεν ξέρουμε, Χριστιανό. Εγώ στην αρχή δεν το κατάλαβα. Λέω γιατί ρωτάει τόσο μανιωδώς. Αλλά τώρα κατάλαβα ότι ρωτάει για την εκπομπή. Σου λέει. Αν κάτι, το κοινό του Greek μάζα στη διάθεσή σου για κάποιο γκάλουπ. Θα μπει, παιδιά. Λοιπόν, η ερώτηση θα είναι. Ποιες συνταγές θέλετε να μαγειρεύουν οι νηστικοί πράκτορες? Πολύ ωραία. Θέλετε να πέσει αυτή η ερώτηση και θα μου λέτε. Πολύ ευχαριστώ. Ότι Ντίνα Θανάση ήταν η απάντησή σας. Ναι, ναι. Τα μέλη μας, ξέρω και εγώ, οι φίλοι μας επέλεξαν. 30% τάδε, 25% τάδε. Ντίνα Θανάση, ποιος θα μαγειρέψει? Α, και αυτό, και αυτό. Θέλω, γιατί όχι. Αυτό θα ξεχάσω εγώ τον κορμό στην γιορτή μου. Όχι, αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Να το κάνω ποτέ. Αλλά σε δηλαδή, τι θέλουν είναι ωραία ιδέα. Γλυκό, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ακριβή. Ναι, το γλυκό θέλει Στέλιο Παρλιάρο, ξέρεις. Τα είναι όλα μετρημένα. Ναι. Το οποίο απολαμβάνεις βέβαια αφού το έχει φτιάξει ο ίδιος. Γιατί έχω πάει και σε σεμινάρια, τα βλέπεις και λες. Πρέπει να τι εύκολα που τα φτιάχνει. Αυτή είναι η μαγεία όμως. Είναι άλλη. Είναι επιστήμη. Λοιπόν, ένα πιατάκι. Πίσω, φέρουμε ένα πιατάκι να σερβίρω. Ναι, ναι. Τι μου φέρει έτσι, μπορεί να μου πει. Βλέπει καινούριο κόσμο και τρελαίνεσαι, ρε παιδί μου, συνέχεια. Γιατί το κάνει αυτό? Είναι φίλοι μας τα παιδιά. Μην ανησυχείς, είναι φίλοι μας τα παιδιά. Τέλειωσε η ώρα, λέει, πρέπει να κλείσει. Άστε τη Χριστιανά, θα μας πάρουν τους τίτλους και θα τελειώνουν. Θα φάμε δηλαδή, αφού τελειώσει η ώρα. Όχι. Θα φάμε. Πρέπει εμείς θα κάτσουμε να φάμε μεταξύ μας ούτως ή άλλως. Εδώ δεν έχεις βάλει μόνο σπανάκι όμως, Μαρία. Έχω βάλει λάπαθα και. Όχι άνηθο, μάραθο. Αυτά που βρήκα δηλαδή στη λαϊκή, τα χρησιμοποίησα. Ναι, ναι, ναι. Τα χορταράκια στη λαϊκή ή και αυτά που. Βέβαια, το χειμώνα σου υπάρχουν. Τα χόρτα που λένε για πίτα. Πολύ περισσότερα. Αυτά είναι πολύ ωραία. Αυτά είναι πολύ ωραία, ναι. Πολύ πιο αρωματικά. Και βάζει βέβαια, μειώνει εννοείται το σπανάκι, γιατί στη συνταγή έχουμε δώσει ένα κιλό σπανάκι αναγκαστικά για τώρα. Εντάξει, γιατί εμείς δουλέψαμε με σπανάκι σήμερα. Ναι, αν το βάλει από όλα τα χόρτα. Ναι. Θα μειώσει το σπανάκι, βάλει μισό κιλό α πούμε και πρόσθεσε περισσότερα μυρωδικά. Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Ελάτε, παιδιά, πυρουνάκια. Τι, εσύ πήρες την καρύτα από εκεί. Α, δοκίμασε. Όλο τον δρόμο μου έλεγε. Για το ταΐσιο. Απ' τη θεωρία θα βάλω εγώ την κουτάλα. Μυρίζουν οι καυκαλίθρες. Πολύ ωραίο. Έχεις βάλει, ναι. Καυκαλίθρες, καυκαλίθρες εγώ τις μαζεύω το χειμώνα και τις βάζω κατά ψύκτη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Μπράβο σας και στους δύο. Και ιδιαιτέρως. Ωραία, κάτσε να έρθω εδώ. Θα το φας. Εντάξει, είναι το πλάνο, μην κουνιέσεις. Δηλαδή εγώ δεν θα φάω τίποτα. Μην κουνιέσεις. Ήρθες να μαγειρέψεις ή να φας εδώ, να ξέρω δηλαδή, Μαρία. Το πρωί μαγειρεύω. Λοιπόν, έχουμε γίνει με ένα καμπάν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι πολύ ωραία αυτά που κάνετε, πολύ ωραία δουλειά. Και φυσικά, να ευχαριστήσουμε. Με συγχωρήσετε. Και την Θεία Ευλαλία με το ωραίο το όνομα. Από την όμορφη Σκόπελο για την πολύ ωραία πραγματικά συνταγή της. Παιδιά,
θα είμαστε σε επαφή. Ό,τι θέλετε. Περιμένουμε, περιμένουμε τα αποτελέσματα από τον Γκάλο. Ευχαρίστω, ευχαρίστω. Ευχαριστούμε πολύ. Σας. Να είστε καλά, να περνάτε καλά τα φιλιά μας και ραντεβού αύριο στις 10 και 4 του εδώ στο Σταρ. Στους μυστικούς πράκτορες.